Στο επίκεντρο των συζητήσεων έχουν βρεθεί απολυμάνσεις που πραγματοποιούνται από το Δήμο Κεντρικής Κέρυας και Διαποντίων Νήσων, ειδικότερα μετά την γνωστοποίηση του τόπου κατοικίας των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας μίλησε στο Star για τις ενέργειες που ήδη έχει κάνει η Δημοτική Αρχή, τονίζοντας πως οι απολυμάνσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό και βασική του προτεραιότητα είναι να μην δημιουργείται πανικό στους πολίτες. Καταρχήν θέλω να ευχηθώ περαστικά στους τρεις συμπολίτες μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή δίνουν τη μάχη για τη ζωή. Από την υπηρεσία όντως υπάρχει προγραμματισμός και γίνονται απολυμάνσεις τακτικές και σε συνεργασία με το Τμήμα Υγείας του Δήμου, όπου εκεί γίνονται οι απολυμάνσεις σε κλειστούς χώρους. Εμείς κάνουμε απολυμάνσεις σε ανοιχτούς χώρους με το βιτίο το μεγάλο το οποίο έχει υπηρεσία σε καθημερινή βάση. Απλά όπως έχω ξαναπεί, δεν κρίνουμε σκόπιμο να δημοσιοποιούμε και να λέμε το που θα πάμε, διότι δεν θέλουμε να καλλιεργήσουμε πανικό. Αυτό γιατί το λέω, για παράδειγμα, χτες έγινε προγραμματισμένη απολύμανση στους Καστελάνους. Δεν ξέρει κανένας για κρούσμα στους Καστελάνους. Η απολύμανση είναι πριν το κρούσμα, δηλαδή. Βεβαίως. Στη συνέχεια προέκυψε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή σήμερα πάνε κάπου αλλού. Το βράδυ θα πάμε εμείς πάλι κάπου αλλού. Έτσι. Κινούμαστε στα όρια τα διοικητικά του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας, αλλά και ιδιωτικά συνεργεία, και κάνουμε αυτού του είδους τις απολυμάνσεις. Και θα συνεχιστούν για όσο χρονικό διάστημα ακόμα απαιτηθεί, σε καθημερινή βάση. Παράλληλα, ο Γιάννης Ερεμέτης έκανε ειδική αναφορά και ως εργαζόμενος στον τομέα της καθαριότητας, τονίζοντας πως η δική τους προστασία αποτελεί προτεραιότητα για το Δήμο. Πιο αδικημένοι, εκτεθειμένοι, έτσι. Και θα το ξαναπώ πάλι, καλό είναι τα σκουπίδια να τα κλείνουμε όπως έχουμε δώσει τις οδηγίες εδώ και 15 μέρες, 20 μέρες. Κλειστά καλά στις σακούλες, τα γάντια και οι μάσκες δεν είναι ανακυκλώσιμα, πρέπει να πηγαίνουν στα σύμμικτα και να κλείνονται καλά. Πρέπει λοιπόν να σεβόμαστε και αυτούς τους ανθρώπους που πάνε και μαζεύουν αυτά τα σκουπίδια. Γιατί έχουν και αυτά, αυτοί οι άνθρωποι, οι οικογένειες, έχουν παιδιά, έχουν και αυτοί παππούδες, γιαγιάδες. Έτσι και πρέπει να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Την ίδια στιγμή, απολυμάνσεις συνεχίζονται και στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Συγκεκριμένα, το περασμένο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε απολύμανση των χώρων του Δημαρχιακού Μεγάρου στην Αχαράβη, όλων των κτηρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου, αγροτικά ιατρία, κοινοτικά γραφεία, κοινόχρηστους χώρους και συγκοινότητας αναφοράς του αλλά και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Η διαδικασία της απολύμανσης πραγματοποιήθηκε από πιστοποιημένο συνεργείο, το οποίο έφερε ειδικό εξοπλισμό, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες συστάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Παράλληλα, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας ανακοίνωσε ότι πρόκειται να πραγματοποιηθούν απολυμάνσεις και σε χώρες οι οποίες στην παρούσα φάση δεν λειτουργούν, όπως για παράδειγμα τα σχολεία.